Λοιπόν, να αρχίσουμε. Θυμάστε στο προηγούμενο και στο αντιπροηγούμενο. Μας είπαν οι Άγιοι Ξανθόπουλοι τις προϋποθέσεις της ησυχίας. Μας είπαν για την πίστη που είναι τόσο απαραίτητη, είναι το θεμέλιο της πνευματικής ζωής, η πίστη, εκείνη η εμπιστοσύνη στον Θεό, το δόσιμο στον Θεό. Την πίστη ότι όταν εμείς αφαιθούμε σε Αυτόν, Εκείνος θα φροντίσει για όλα. Και θυμάστε εκείνον το σύστημα, να το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εσύ λέγε συνεχώς την ευχή και μην ενοχλείσαι από τίποτε. Γιατί η ευχή θα τακτοποιήσει το κάθε τι. Θέλει πίστη κανείς για να το λέγει αυτό το πράγμα. Επίσης μας είπε ότι πρέπει να είμαστε ειρηνικοί, διότι με την ειρήνη έρχεται η χάρη του Θεού, να είμαστε απερίσπαστοι, να είμαστε αμέριμνοι. Αυτά μας είπαν στο προηγούμενο. Σήμερα θα μας πει για τη σιωπή. Δύσκολο πράγμα. Λοιπόν, ο Άγιος Ισαάκ τι μας λέγει? Όταν δεν προσέχουμε τη γλώσσα μας, έρχεται εύκολα η καταλαλιά. Η καταλαλιά είναι εκείνη η οποία μιλά για τα λάθη των άλλων και είμαστε τόσο εύκολοι και πόσο μας αρέσει να μιλούμε για τα λάθη τους άλλους και πόσο δεν μας αρέσει να μιλούμε για τα λάθη τα δικά μας. Και λέγει κάτι σοβαρό εδώ ο Άγιος Ισαάκ. Όποιος εμποδίζει το στόμα του από την καταλαλιά, φυλάει την καρδιά του από τα πάθη. Αυτό τι σημαίνει? Εκ του αντιθέτου, όποιος δεν εμποδίζει την καρδιά, την γλώσσα του, το στόμα του από την καταλαλιά, ανοίγει την πόρτα της καρδιάς για να εισέλθουν τα πάθη. Και κάθε πάθος είναι και ένα δαιμόνιο. Άρα είναι σημαντικό να προσέχουμε το στόμα μας, να μην καταλαλιούμε, να μην έχουμε αυτόν τον λεγόμενο ψιθυρισμό, αυτόν το κουτσομπολιό. Λοιπόν, όποιος εμποδίζει, λέγει, το στόμα του από αυτά, φυλάει την καρδιά του από τα πάθη. Οπότε, όποιος καθαρίζει την καρδιά του από τα πάθη, σε κάθε στιγμή βλέπει τον Κύριο. Βλέπει, το βάλαμε σε inverted comma, διότι είναι με τούτα τα μάτια που τον βλέπουμε, τα αισθητά. Αλλά με τα μάτια της ψυχής, ξέρετε, έχει και η ψυχή αισθήσεις, μάτια και ακοή. Οι άγγελοι πώς βλέπουν? Δεν έχουν μάτια. Πώς μιλούν? Δεν έχουν στόμα. Πώς ακούν? Δεν έχουν αυτιά. Αλλά και βλέπουν και ακούν και μιλούν. Λοιπόν, σε κάθε στιγμή, λοιπόν, αυτός που καθαρίζει την καρδιά του από τα πάθη, βλέπει τον Κύριο. Και αυτό είναι γραφικό που λέει ο Άγιος Ισαάκ. Τι είπε ο Χριστός μας στους μακαρισμούς? Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί που θα καθαρίσουν την καρδιά τους, αυτοί των Θεών όψονται. Και άμα έχει κανείς θέα Θεού, τότε θεώνεται ο άνθρωπος. Δεν έχει πλέον ανάγκη από τίποτε. Όλα τα άλλα είναι σκύβαλα κατά τον Απόστολο Παύλο. Και συνεχίζει ο Άγιος Ισαάκ. Τα πρώτα τέσσερα είναι όλα από τον Άγιον Ισαάκ. Γι' αυτόν περισσότερον από όλα αγάπησε τη σιωπή. Να το ακούσουμε όλοι μας αυτόν, και με συγχωρείτε ιδιαίτερα οι γυναίκες, να αγαπήσουμε πάνω απ' όλα τη σιωπή. Είναι ένα από τα στολίδια της γυναικός η σιωπή. Το να είναι κανείς ολιγομήλικος, να μιλά εκεί που πρέπει, όταν πρέπει και εκείνα που πρέπει.
Με αυτά είναι που πρέπει να στολίζονται οι γυναίκες. Αγάπησε λοιπόν πάνω απ' όλα τη σιωπή, γιατί σε πλησιάζει στον καρπό. Στον καρπό. Ενώ η γλώσσα, τον ανοίγουμε το στόμα μας συνεχώς, αδυνατεί να τον εξηγήσει τον καρπό. Τελείως είναι σκιασμένα που μας τα λέει εδώ ο Άγιος Ισαάκ. Τον καρπό εννοεί εκεί την βασιλεία των ουρανών που είναι μέσα μας. Τον θησαυρό, τον καρπό των πνευματικών. Μας το είπε σήμερα ο Απόστολος για τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή το καρπό εδώ είναι περιεκτικό. Εννοεί όλα αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τις δωρεές. Αν όμως έχουμε γλώσσα ακράτητη και η καρδιά μας γεμίζει πάθη, αλλά αδυνατούμε να εξηγήσουμε, λέει, τον καρπό. Ούτε και να τον πλησιάσουμε μπορούμε, ούτε να τον δούμε, ούτε και να τον κατανοήσουμε. Γι' αυτό, λέει ο Άγιος, πρώτα απ' όλα ας διάσουμε τον εαυτό μας να σιωπαίνει. Και βάλει τη λέξη να διάσουμε, διότι είναι ένα από τα μεταπτωτικά μας πάθη, η πολυλογία. Γι' αυτό να διάσουμε. Στην αρχή χρειάζεται κανείς να διάσει λίγο τον εαυτό του, μετά όμως θα του αρέσει. Γι' αυτό να σβιάσουμε τον εαυτό μας να σιωπαίνει και τότε, είναι ωραίος ο Άγιος Ισαάκ, πάντα βάλει κάτι που θα κερδίσεις. Πάντα βάλει έναν κίνητρο ο Άγιος Ισαάκ και γι' αυτό λέγει εδώ. Και άμα βιάσουμε τον εαυτό μας να σιωπαίνει, τότε από τη σιωπή γεννιέται μέσα μας κάτι που μας οδηγεί στην ίδια τη σιωπή. Πάλι μιλά μας συνεστιασμένα. Η σιωπή θα μας οδηγήσει σιγά σιγά στην ίδια τη σιωπή. Έχω διαφορά την πρώτη με τη δεύτερη. Ναι, η πρώτη είναι η σιωπή του στόματος. Πιο βαθιά είναι η σιωπή του νου, από τους λογισμούς. Άμα τα προσέξουμε πρώτα το πρώτο, το εξωτερικό, μετά να προσέξουμε και τη σιωπή με τους λογισμούς, να μην πιάνουμε κουβέντα, και μετά αυτά θα μας οδηγήσουν στην ίδια τη σιωπή. Και όταν λέγει εκεί θα μας οδηγήσουν στην ίδια τη σιωπή, είναι να μας το πει πιο κάτω. Είναι το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, η σιωπή. Συνεχίζει και λέγει, και αν αρχίσεις αυτόν τον τρόπο ζωής, να προσέχουμε το στόμα μας, δηλαδή να σιωπαίνει, αν αρχίσεις αυτόν τον τρόπο ζωής, δεν γνωρίζω ποιο φως θα ανατείλει μέσα σου. Πάλι μιλά μας έτσι με ένα μυστηριώδη τρόπο. Τάχα λέει, σαν να μας λέγει, πολλά πράγματα να γνωρίσεις όταν μάθεις να σιωπαίνεις. Γι' αυτό λέει, δεν γνωρίζω ποιο φως θα ανατείλει μέσα σου. Θέλει να πει, θα ανοιχτούν μυστήρια, να γνωρίσεις μυστήρια μέσα από αυτήν τη σιωπή. Θυμάστε, ήταν τρεις φίλοι οι οποίοι αποφάσισαν, έταξαν εις τον εαυτό τους να αφιερωθούν σε κάτι που τους γεμίζει. Ο πρώτος είπε, εγώ θα βάλω σαν βάση στη ζωή μου να πηγαίνω να ειρηνεύω τους ανθρώπους. Ο άλλος είπε, εγώ θα βάλω στόχο να πηγαίνω να παρηγορώ τους ανθρώπους. Ο άλλος είπε, εγώ θα πάω στην ησυχία, στην έρημο, να μονάσω. Ο πρώτος που πήγε να ειρηνεύει τους ανθρώπους, απελπίστηκε, απογοητεύτηκε. Ήσονεν τον έναν, εσδάβωνεν ο άλλος. Ήσονεν τον άλλον, εσδάβωνεν ο πρώτος. Δεν έβρισκε άκρη με τους ανθρώπους και απογοητεύτηκε. Και λέει, δεν αντέχω άλλο. Απάνω να βρω τον άλλο μου τον φίλο να δω τι κατάφερε εκείνος.
Επήγαινε τον βρήκε, αδερφέ του λέει, εγώ απελπίστηκα λέει. Δεν βρίσκεις άκρη με τους ανθρώπους. Όχι μόνο δεν τους ειρήνευσα, έχασα την ειρήνη τη δική μου. Εσύ δεν κατάφερες τίποτε. Λέει του, κι εγώ είμαι απογοητευμένος. Υπάρχει τόσος πόνος μέσα στον κόσμο που αδυνατεί κανείς να βάλει αυτόν τον βάσταμο που χρειάζεται ο άνθρωπος, διότι είναι και μεγάλη η πόνη, αλλά και πολλή. Ποιον να πρωτοφτάσεις, ποιον να πρωτοπαρηγορήσεις. Είμαι κι εγώ απογοητευμένος, λέει. Λέω, εντάξει, να πάω να δούμε στον τρίτο, να δούμε. Αυτός που είπε θα πάω στην έρημο να μονάσω. Πήγαν, τον βρήκαν, αφού του είπαν τα δικά τους, του λέγουν, εσύ κατάφερες τίποτε μέσα στην έρημο εδώ. Εκεί κοντά ήταν μια λιμνούλα και τους λέει, ελάτε μαζί μου. Πήγαν εκεί, έριξε μια πετρούδα μέσα στη λίμνη, άρχισε να κάνει εκείνος τους κύκλους η λίμνη. Για κοιτάξτε, βλέπετε τίποτε? Δεν βλέπουμε τίποτε. Λέει τους, περιμένετε λιγάκι. Όταν ειρήνευσαν, καλύνευσαν τα νερά, λέει τους, ξανακοιτάξετε. Όταν κοιτάξαν, είδα να καθρεφτίζεται το πρόσωπο τους. Βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα στη... Τους λέγει, αυτόν κατάφερα. Μέσα στην ησυχία, μέσα στη σιωπή, εγνώρισα τον εαυτό μου. Μεγάλη υπόθεση να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του. Βλέπετε, μέσα από τη σιωπή ήρθε εις γνώση. Και λέγει κάπου ο Άγιος Νικόδημος, η εν γνώση σιωπή ανωτέρα εστί πάσης φιλοσοφίας. Το να σιωπά κανείς και να ξέρει γιατί σιωπά. Όχι να σιωπά και που μέσα του να κατακρίνει και να θυμώνει κλπ. Να ξέρει γιατί σιωπά, η εγνώση σιωπή λέει είναι ανωτέρα πάσης φιλοσοφίας. Αυτά δεν σας πολλοεξηγήσαμε τι λέγει εδώ ο Άγιος Ισαάκ, αλλά ό,τι και να εξηγήσουμε πρέπει να σιωπήσουμε για να καταλάβουμε τι σημαίνει ότι αυτή θα μας οδηγήσει στην πραγματική σιωπή που είναι η κατασύγαση των παθών. Γι' αυτό η σιωπή είναι απαραίτητη προϋπόθεση της εσωτερικής ησυχίας. Πρέπει κανείς να ξεκινήσει από την εξωτερική σιωπή πρώτα. Που το στόμα, που τη γλώσσα. Και λέγει το τέλος αυτό, αυτή η σιωπή, η δεύτερη σιωπή λέει, στην οποία οδηγείται εκείνος που ασκεί την πρώτη σιωπή, των χειλαίων και του νου, αυτή η σιωπή λέει είναι μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Ενώ οι λόγοι, τα λόγια, η γλώσσα είναι όργανο αυτού του κόσμου. Και στον Άγιον Αρσένιο, ο οποίος αυτός είχε, ήταν πολύ πεπαιδευμένος, πολύ σοφός και γράμματος στην εποχή του, και γι' αυτόν τον έβαλε, ποιος αυτοκράτορας είχε, ήταν ο Θεοδόσιος, που είχε τα παιδιά των Αρκάδιων και των Ονόριο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τα ονόματα, τον έβαλαν τον Αρσένιον παιδαγωγών στα αυτά τα βασιλόπουλα. Και μάλιστα του έδωκε την άδεια, αν χρειαστεί λέει, και να τους θυμώσεις και να τους χαστουκίσεις, σου δίνω άδεια. Εγώ αυτοκράτορας. Και μετά αυτός, αφού καταλάβει την ματιότητα του κόσμου, επήγαινε στην έρημο. Και εκεί στην έρημο άκουσε μία φωνή, δυο φορές. Άκουσε την ίδια φωνή να του λέγει, Αρσένιε, φεύγε, σιώπα, ησύχαζε και σωθήσει. Φεύγε, φεύγε όσο μπορείς από την ταραχή του κόσμου. Σιώπαινε και εξωτερικά και εσωτερικά. Ησύχαζε και θα σωθείς. Ησύχαζε. Με τίποτε.
Να ησυχάζει από τα εξωτερικά, από τα μάτια. Εκείνο ακριβώς θα μας βοηθήσει για να ασκούμε την προσευχή. Το να σιωπούμε εννοεί εκεί να μην πιάνουμε κουβέντα με τους λογισμούς μας. Διότι πιάνεις κουβέντα με τους λογισμούς σου, αποκόπτεται, διακόπτεται η προσευχή με τον Θεό. Είναι μια τέχνη, συγγνώμη, του σατανά, που μας βάζει τους λογισμούς μας, λογισμούς, και δει την ώρα της προσευχής, μπορεί να μας βάλει και καλούς λογισμούς, ξεβίτιδες, για να πιάνουμε κουβέντα με τους λογισμούς. Μα πιάνεις κουβέντα με τους λογισμούς σημαίνει διακόπτεται η επικοινωνία σου με τον Θεό. Φεύγε, σιώπα, ησύχαζε και θα σωθείς. Το γράφει μέσα. Το γράφει. Στο 4. Λοιπόν, η ησυχία, λέγει, είναι αρχή καθάρσεως της ψυχής. Αρχίζει κανείς να καθαρίζει τη ψυχή του από τη στιγμή που αρχίζει να σιωπά. Ενώ όσπου ασχολούμαστε με τα έξω, με τους έξω, με τους άλλους, δεν μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας. Και αφού δεν μπορώ να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, πώς και θα καθαρίσω τον εαυτό μου. Όσπου ασχολούμαστε με τους άλλους, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Όπως έκαμε εκείνος ο τρίτος που πήγε στην έρημο και γνώρισε τον εαυτό του. Και τι σημαίνει γνώρισε τον, εγνώρισε τον και κατ' επέκταση τον εκαθάρισε. Γίνεται να καθαρίζεις μέσα στα σκοτεινά, τι θα καθαρίσεις, αφού δεν βλέπεις. Γι' αυτόν η ησυχία, αυτή η εσωτερική ησυχία, στην οποία βοηθά βέβαια και η εξωτερική, είναι αρχή της καθάρσεως της ψυχής. Με τους περισπασμούς, με τις πολυλογίες, με τις αργολογίες, δεν μπορεί κανείς να καθαρίσει την ψυχή του, να ασχοληθεί με τον εαυτό του. Τέλος δε της ησυχίας, μας είπε ότι η ησυχία είναι αρχή της καθάρσεως της ψυχής. Το τέλος δε είναι σιωπή σε όλα. Και τούτον είναι έτσι μυστηριώδες. Είπαμε, πρέπει να το γευτεί κανείς για να καταλάβει και να πει ώστε εν τούτον που εννοεί. Σιωπή σε όλα. Ο Θεός συμβούλευσε τον Κάιν, θυμάστε όταν επρόσφεραν την θυσία και ο Κάιν δεν επρόσφερε με καθαρή καρδιά την θυσία. Επειδή μια και αν που τα αποθυκαλώνατε όπως έκανε θυσία στο Θεό και δεν έγινε δεχτή η θυσία του και ταράχτηκε μέσα του, ζήρεψε τον αδελφό του γιατί του αδελφού του έγινε δεχτή η θυσία, ο αδελφός του Άβελ δίκαιος όν, επειδή και διάλεξε από τα καλύτερα πρόβατά του για να τα προσφέρει θυσία στο Θεό, και έγινε δεχτή η θυσία του, ενώ του ιδίου του Κάιν δεν έγινε δεχτή, εταράχθηκε μέσα του και ζήλεψε τόσο, ώστε αποφάσισε με δόλιον τρόπο και θυμάστε ότι το έκαμε. Είπε του αδελφού του, έλα να πάμε στο πεδίο, να πάμε έξω στα χωράφια να απολαύσουμε καθαρόν αέρα κλπ. Ο καημένος ο αδελφός του ο Άβελ, αγαθή ψυχή, δεν έβαλε τίποτε το πονηρό στο μυαλό του. Και όταν βγήκαν στο παιδί, λέει, του επιτέθηκε και τον σκότωσε. Ήταν ο πρώτος φόνος που έγινε πάνω στη γη. Αλλά πριν γίνει αυτός ο φόνος, όταν εταράχθηκε, του είπε ο Θεός του Κάιν, οι μαρτές, δηλαδή που έκαμε όχι καθαρή θυσία κλπ. Ησύχασουν. Εάν του άκουε ο Κάιν του Θεού, ήταν πριν το φόνο, αλλά έγινε μέσα του αυτή όλη ο θυμός επειδή όντως αμάρτησε, διότι ήταν πολύ έτσι επιφόρια που πρόσφεραν τη θυσία, όπως εκείνος που έπιανε να κάνει, ενοχλούσε τον κύριο το ψωμά και εθύμωσε και πέταξε το ψωμί, έτσι με κάποιον τέτοιον τρόπο επρόσφερε θυσία εις το Θεό και εθεωρήθηκε ως αμαρτία. Και του λέει ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός, δεν μου κακοφαίνεται, λέει, του αμάρτησε, ησύχασε. Εάν του άκουε, λέω, και ησύχαζε, θα έφευγε εκείνος ο φθόνος,
η ζύγια και δεν θα έπεφτε στο μεγαλύτερο κακό, στο φόνο. Γι' αυτόν και εμείς μπορεί να κάνουμε ένα λάθος, μπορεί να αμαρτήσουμε, πρώτη μας δουλειά να ησυχάσουμε. Να μην ακούμε, διότι εκείνη την ώρα ο πειρασμός μας λέει έκαμες αυτό το πράγμα, γιατί το έκαμες, είσαι ανάξιος, δεν πρόκειται να σε δεχτεί ο Θεός, εφάνηκες υποκριτής, εφάνηκες ένα σωρό λογισμούς, οι οποίοι ενώ φαίνονται καλοί είναι από τον σατανά. Γι' αυτό ήμαρτες, ησύχασου. Είπετε μας ότι συνείδηση δεν ταράσσει. Δεν ταράσσει η συνείδηση. Όταν ταρασόμαστε είναι του πονηρού. Θυμάστε εκείνον τον μοναχό που πήγε στην πόλη για κάποια δουλειά και έπεσε σε μεγάλη αμαρτία. Και είδεν να τον πλησιάζει η απελπισία. Και ήταν έτοιμος να τα παρετήσει με εκείνους τους λογισμούς που τον εκατέκλυσαν, ότι έκαμε σε αυτόν τον φοβερό πράγμα, έλεγε του, ο σατανάς. Και επειδή είδε να τον πλησιάζει, λέγω, αυτή η απελπισία, τι εσοφίστηκε. Διότι του έλεγε ο λογισμό να μην στον κόσμο πλέον, να πάει να παντρευτεί. Τι έκανε. Με γοργό βήμα προχωρούσε και έλεγε, δεν αμάρτησα, δεν αμάρτησα, δεν αμάρτησα. Και προχωρούσε προς το μοναστήρι του. Και άμα ναι κατάφερε και μπήκε στο μοναστήρι του, μπήκε στο κελί του, έκλεισε την πόρτα, τότε σταμάτησε να το λέει. Δηλαδή σοφίστηκε αυτόν τον τρόπο για να βρει τη δύναμη να πάει πίσω. Γι' αυτό πρώτη μας δουλειά μετά την αμαρτία, να ησυχάσουμε. Εν εν ώρα την ώρα να ασχολούμαστε, μα γιατί να το κάνω και πώς και έγινε και έκαμα το κλπ. Πρώτη μας δουλειά να ησυχάσουμε και μετά όταν ησυχάσουμε θα έρθει στην ώρα του να ασχοληθούμε και να έρθει μόνο του μετά να ξεκαθαρίσει, να καθαρίσει το μυαλό μας. Θυμάστε που είπαμε κάποτε για εκείνον τον Στάρετς, ο οποίος και εκείνος έκανε μια μεγάλη αμαρτία, αλλά επειδή ήταν αγωνιστής αυτός, ήξερε τις τέχνες του διαβόλου και επειδή ήταν αγωνιστής της νοεράς προσευχής, άρχισε και έλεγε συνεχώς την ευχή. Και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα επανήλθε στην κατάσταση που ήταν προηγουμένως. Το είπαμε κάποτε ότι έχει ανορθωτική δύναμη η ευχή. Γι' αυτόν η ησυχία. Η ησυχία είναι πολύ σημαντικό κανείς να έχει την ησυχία για να μπορέσει να καθαρίσει την ψυχή του και φυσικά και για να μπορεί να προσεύχεται. Και λέγει κάπου αλλού στους ψαλμούς ο προφήτης Δαβίδ, να το πω το αρχαίο πρώτα, σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Σχολάσατε, ησυχάσετε που λέμε εσχόλασα από το σχολείο. Ελευθερωθείτε δηλαδή από κάθε περισπασμό, αυτό σημαίνει το σχολάσετε. Ελευθερωθείτε από κάθε περισπασμό και τότε θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Τότε θα με γνωρίσετε σαν να μας λέγει ο Θεός. Και βάλει πρώτη στον έργο της ησυχίας είναι η αμεριμνία από όλα. Είτε εύλογα είτε παράλογα. Και μας εξηγεί γιατί βάλει και το εύλογα. Γιατί εκείνος που ανοίγει πόρταν στα εύλογα θα πιαστεί οπωσδήποτε και στα παράλογα. Χωρίς την αμεριμνία δεν μπορεί να επιτευχθεί η άοικνη προσευχή ούτε η προσευχή της καρδιάς. Βλέπετε ξανά αναφέρει εδώ, ξαναμιλά για την αμεριμνία. Μας το είχαν πει προηγουμένως το προηγούμενο Σάββατο οι Άγιοι και το ξαναβάζουν και εδώ. Η αμεριμνία. Να μεριμνούμε με και εμείς πολύ περισσότερο εσείς είστε μέσα στον κόσμο, έχετε τις δουλειές σας, έχετε τις φροντίδες του σπιτιού κλπ. Να μεριμνούμε, δεν λέγω, αλλά αμερίμνος. Τι σημαίνει να μεριμνούμε αμερίμνος.
να φροντίζουμε αφροντίστως. Με απλότητα. Με απλότητα. Χωρίς άγχος. Και σας είπα και το περασμένο Σάββατο, όταν κανείς εφαρμόζει εκείνον το σύνθημα, λέγε συνεχώς την ευχή. Και μην ενοχλήσει από τίποτα. Δηλαδή μην ταράσσεσαι, μην αναστατώνεσαι. Γιατί η ευχή θα σου τακτοποιήσει το κάθε τι. Ο μόνος τρόπος για να πετύχει κανείς αυτήν την αδιάλειπτον προσευχή είναι ακριβώς να έχει αυτήν την αμεριμνία. Θέλει πίστη όμως, διότι πάντοτε θα παρουσιάζονται προβλήματα, είτε μικρά είτε μεγάλα. Ναι. Οπότε, αυτό το πράγμα σου προκαλεί μια μέρημνα, μια αναχώδη κατάσταση, μια ανησυχία. Τι θα γίνει, σπάζεις το μυαλό σου, τι πρέπει να κάνω κλπ. Αυτό το πράγμα όμως δεν μας βοηθά. Αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης. Ο καλύτερος τρόπος είναι να αποφασίσει άπαξ ο άνθρωπος ότι εγώ θα είμαι σε συνεχή επαφή με τον Θεό δια της προσευχής και ειδικότερα δια της ευχής και θα τα φέρει από εδώ, από εκεί η ευχή και θα με φωτίσει τι πρέπει να κάνω ή και θα φέρει τα πράγματα με τέτοιον τρόπο που θα έρθουν όλα κατεβόδιο, δηλαδή όπως θα θέλαμε να έρθουν. Γι' αυτό έτσι πρέπει να το προσπαθήσουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή να έχουμε αυτή την πίστη ότι εγώ θα έχω συνεχή επαφή με τον Θεό, με την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόμε, και αυτή η ευχή θα μου τα τακτοποιήσει όλα. Θέλει πίστη. Η πίστη καλλιεργείται. Είναι μεν δώρο του Θεού, αλλά δίδεται σε αυτόν που την καλλιεργεί. Εμείς θα βάλουμε την ανθρώπινη μας προσπάθεια και ο Θεός θα τη δώσει σαν δώρο την πραγματική πίστη. Καθημερινά μας παρουσιάζονται προβλήματα. Σωστά. Καθημερινά μας παρουσιάζονται κάποιες περιστάσεις, ίσως κάποια αρρώστια, έχεις έναν πόνο, σου μπαίνουν ανησυχίες, μπάτσι έχω καρκίνο, μπάτσι έχω το τάδε, μπάτσι έχω το άλλο, σήμερα άλλον από αρρώστιες, όλων αρρώστιες ακούμε. Ναι. Ενώ όταν μας συμβεί κάτι τέτοιο, τι πρέπει να πούμε. Το σύνθημά μας. Εσύ λέγε την ευχή και μην ενοχλήσει από τίποτα. Η ευχή θα τακτοποιήσει το κάθε τι. Και το συγκεκριμένο πρόβλημα. Την αρρώστια ή οτιδήποτε άλλο. Επειδή λέγω καθημερινά μας παρουσιάζονται τέτοια πράγματα ή κάποιον πρόβλημα γενικότερα, είναι μια ευκαιρία να εξασκήσουμε ακριβώς αυτή την πίστη. Δεν θα θέλεις να διαβάσεις κάτι, μια ανάλυση, μια κάτι. Γιατί δεν μπορεί να λες την ευχή, ξεφεύγει όλη. Γιατί θα μπορείς να καταλάβεις τι λέει το έγγραφο. Ή αυτό που πάει να διαβάσεις. Είπαμε και άλλες φορές ότι όταν κανείς εξασκηθεί σε αυτήν την εργασία της απαγγελίας της ευχής αυτής, όταν εξασκηθεί, λέω, θα εξοικειωθεί σιγά σιγά σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να διαβάζει έναν έγγραφο που πρέπει να δώσει προσοχή και όμως μέσα του δεν θα διακόπτεται η ευχή, δεν θα διακόπτεται η επικοινωνία του με τον Θεό. Θα νιώθει ότι ευρίσκεται σε αυτήν την επαφή, σε αυτήν την επικοινωνία με τον Θεό. Τούτον μεταγενέστερο στάδιο. Εμείς ας το κάνουμε τις άλλες ώρες που μπορούμε και διαβάζουμε έγγραφα και άμα το κάνουμε εκείνο, αφού ούτε εκείνο δεν το κάνουμε. Σαν οδηγούμε, ποιος μας εμποδίζει να λέμε την ευχή. Τα έγγραφα. Σαν τρώμε, ποιος μας εμποδίζει να λέμε που μέσα μας την ευχή. Τα έγγραφα. Είναι ο περισπασμός, η μέρημνα. Ενάρθει η ώρα που να
κάτσω να διαβάσω και το έγγραφο. Αμερίμνος. Siendo amerindadia, en el libro se veo capo séptico en catalán, dilatí. Ejo, na antimetropisa, sin que crimine cada... Sin antimetropisa. Ασφαλώσα την αντιμετωπίσω. Και μετά αμέσως λέω, τώρα εγώ έκανα την όμου που έπρεπε να κάνω, ή ξεκινώ την προσευχή, ενώ ανερήμνος, δηλαδή είμαι ήσυχος. Ή εσύ λέγεις αφού κάνεις τι όμως να κάνεις. Ακόμα και πριν, δηλαδή που δεν ξέρεις τι να κάνεις, εσύ λέγε την ευχή και να έρθει μόνο του. Ενάρθει ένας φωτισμός μες στο μυαλό σου με έναν πολύ φυσιολογικό τρόπο που να πεις έτσι πρέπει να κάνω. Να έρθει μόνο του δηλαδή. Το ίδιο πράγμα είναι. Είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό εννοούμε. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι ο Θεός θα τα φέρει κατεβόδια. Ναι. Μάλιστα. Πολύ σωστή παρατήρηση. Και ακόμα κι άμα έκαμε προσευχή καμιά νύχτα, ή άντε πράγματα να πούμε ότι δεν θα τελειώσουμε. Όχι, εγώ λέω άμα κάνουμε προσευχή. Κάνουμε σαν τον Κάιν. Δηλαδή... Πρέπει να σταματούμε την προσευχή αυτή. Ζούμε. Ο Θεός θέλει την καρδιά μας. Θέλει τον νου μας. Εμάς η καρδιά μας είναι πάνω στα προβλήματα μας. Και με το στόμα λέμε τις προσευχές. Δηλαδή αφήνουμε το ψαχνό, το αγνό για τα προβλήματα μας που είναι η καρδιά μας, ο νους μας, αφήνουμε τα εκεί και του προσφέρουμε το παρακατινό, να το πω έτσι, που είναι η γλώσσα μας. Μπορεί να λέμε τις προσευχές με τη γλώσσα μας, αλλά η καρδιά μας που εκείνο που ζητά ο Θεός, το καλύτερο δηλαδή, το αφήνουμε για τους περισπασμούς, για τις μέρημνες και όχι για τον Θεό. Θυμάστε κάποτε που είπαμε εκείνο το απλό το σύστημα, εμείς τα πνευματικά μας και ο Θεός τα υλικά μας. Εμείς να φροντίζουμε τα πνευματικά μας και ο Θεός θα φροντίσει τα υλικά μας. Και για να μην παρεξηγούμαστε, δεν σημαίνει ότι θα σταυρώσουμε τα χέρια. Απλά όταν φροντίζουμε τα πνευματικά μας, στις ενέργειες μας, οι ενέργειες μας θα ευλογούνται. Δηλαδή ένας τρόπος για να μην κάνουμε λάθη, που δυστυχώς εις πολλά πλέον, πολλές φορές κάνουμε λάθη, όχι καθημερινά, κάθε ώρα κάνουμε λάθη, ένας τρόπος για να μην κάνουμε, ένας τρόπος λέγω, ο μόνος τρόπος για να μην κάνουμε λάθη είναι η αδιάλειπτη προσευχή. Να έχουμε συνεχή επαφή με τον Θεό. Ναι. Μέσα στο σπίτι, μπορεί εγώ να δω κάτι. Το συζητώ με τον Αχιλλέα. Πάλι δεν τη δυσιοποιεί, έτσι σχολιάζουμε τον Αχιλλέα. Όχι, μπορείς να, να σχολιάσεις ένα πράγμα. Μπορείς καν δαρή το σκέφτουμε ύστερα. Τι? Μπορείς να το πάρω τότε σκέψη, θα είμαι κοινό ύστερα. Εξαρτάται. Εάν το κάνω... Στον κολλιό, πάλι. Μα είπαμε το. Προηγουμένως. Θέλω που μαζί μου. Θα με κάνω με ζημιά. Και εσύ που τα λέεις και ο σύζυγος σου που τα ακούει. Ο Άγιος Νικόδημος. Η εγνώση σιωπή ανωτέρα εστί πάσης φιλοσοφίας. Να μάθουμε να σιωπαίνουμε. Αυτή θα μας ανοίξει το δρόμο για την προσευχή, την αδιάρρητη προσευχή. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η αμεριμνία. Όταν λέμε αμεριμνία δεν εννοούμε η αφροντισία. Καταλαβαίνουμε τι λέμε. Θα φροντίζω αλλά αμερίμνος. Με πίστη ότι εγώ όταν προσεύχομαι, δηλαδή θα κάνω εκείνο που πρέπει να κάνω με προσευχή. Να μην διακόπτω. Δηλαδή
Λέγουν κάποτε οι γυναίκες, δυστυχώς σήμερα κάνω και δουλεύω, κάνω και τις δουλειές του σπιτιού, είμαι συνέχεια πάνω στην πρίζα, λέω. Ενάχομαι την ευχή πάνω στην πρίζα. Να μην διακόπτουμε το ρεύμα της επικοινωνίας μας, της επαφής μας με τον Θεό, μέσα σε ποιον περιβάλλον όμως. Με την πίστη ότι όλα θα πάνε καλά. Δηλαδή η ουσία, διότι αν δεν το πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, δεν μπορώ να προσεύχομαι συνεχώς. Διότι αν δεν πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά, σημαίνει θα με πιάει η ανησυχία και πρέπει να φροντίσω. Πρέπει να φροντίσω, πέφτουμε μέσα στις μέρινες και στα εύλογα και μετά να μας οδηγήσει και στα παράλογα. Στα μη αναγκαία δηλαδή. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτήν την αναμαρτησία, πρέπει να επιδιώξουμε την αδιάλειπτον προσευχή. Και για να πετύχουμε την αδιάλειπτον προσευχή, πρέπει να έχουμε την πίστη ότι όταν την ασκούμε, όλα θα έρθουν βολικά. Και δοκιμάστε το παρακαλώ. Δοκιμάστε το. Μπορεί φεύγοντας από εδώ να σας παρουσιαστεί ένα πρόβλημα. Προσπαθήστε να καλλιεργήσετε αυτήν την πίστη ότι, ωραία, αρχίσω να λέγω την ευχή. Αν είναι δυνατόν βέβαια, και όταν δεν έχω πρόβλημα να τη λέω την ευχή. Και να δείτε, να περιμένετε να δείτε και το θαύμα. Να περιμένετε να δείτε ότι πώς θα τακτοποιηθεί το θέμα μας. Τόσο όμορφα. Ενώ ανησυχούσαμε προηγουμένως, μια χαρά πήγαν τα πράγματα. Οπότε, όταν δεις να γίνεται, παίρνεις σάρρος και λες, ωραία, να το συνεχίσω αυτό το πράγμα. Να έχουμε συνεχή μελέτη του Θεού, συνεχή μνήμη του Θεού. Ο καλύτερος τρόπος να έχουμε μνήμη του Θεού είναι επικαλούμενοι το όνομά Του. Ουδείς τον Πατέρα της επιγεινώσκει, ημί ο Υιός. Όχι, συγγνώμη, λάθος το είπαμε. Ουδείς γνωρίζει τον Υιόν, ημί ο Πατήρ. Μόνον ο Πατέρας γνωρίζει τον Υιόν. Ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει, ούτε πάλι τον Πατέρα γνωρίζει κανείς, παρά ο Υιός. Και αν βούλεται ο Υιός αποκαλύψει. Ο Υιός θα μας αποκαλύψει τον Πατέρα. Ναι. Η προσευχή εκείνη που μας ενώνει με τον Χριστό, έρχεται και σφραγίζεται ο Χριστός μέσα μας. Αλλά επαναλαμβάνω για τελευταία φορά ότι επειδή είναι αναπόφευκτα τα προβλήματα της καθημερινότητας, αυτά τα προβλήματα μας διακόπτουν από την προσευχή. Σωστά. Διότι όταν είσαι αναστατωμένος, όταν ανησυχείς, πες και μου, μπορείς να προσευχηθείς? Δεν μπορείς. Γι' αυτόν έντονα ο διάκονος λέγει «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθών». Εν ειρήνη. Αν δεν έχεις εσωτερική ειρήνη, δεν μπορείς να δεηθείς του Θεού. Για να έχεις όμως αυτήν την εσωτερική ειρήνη, πρέπει να έχεις την πίστη ότι με την προσευχή, με την ευχή, όλα θα τακτοποιηθούν. Είμαστε στην παιδιά του Θεού, πρέπει να έχουμε πάντα από πάνω μας, γιατί είμαστε στην παιδιά του Θεού. Κάνουμε κάτι, ξέρουμε ότι ο Πατέρας, όπως εμείς τα παιδιά μας, τα φροντίζουμε, να μας φροντίσει, άρα πρέπει να κάνουμε την προσευχή και να λύσουμε και το πρόβλημα. Να βάλουμε την δύναμη του Θεού δηλαδή μπροστά. Ό,τι κάνουμε να είμαστε προσευχόμενοι. Αδιαλείπτως αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, να τα προσέξουμε αυτά, να τα δοκιμάσουμε και να γευτούμε τους καρπούς τους. Και πολλά γλυκής η καρπή αυτή. Ωραία.